στην Άγκυρα. Λίγες ώρες αργότερα, μία δολοφονική επίθεση με τον τρόπο που την είδαμε στο Βερολίνο. Πλάθει διάφορα σενάρια. Εύχομαι να σταματήσει εδώ, να σταματήσει στο Βερολίνο, γιατί θεωρώ ότι τέτοιες μέρες γιορτινές, μάλλον τυχαία δεν μπορεί να είναι αυτά τα περιστατικά. Είναι ούτως ή άλλως μια πάρα πολύ δύσκολη νύχτα. Για άλλη μια φορά η Ευρώπη βρίσκεται στο έλεος του τρόμου, αλλά δεν πρέπει να επιτρέψουμε στον πανικό να γίνει αυτή τη στιγμή σύμβουλος. Αυτό το οποίο πρέπει να πράξουν όλες οι πολιτικές ηγεσίες και από ό,τι φαίνεται μέχρι στιγμής το πράττουν, είναι να είναι ψύχρεμες για να μπορέσουμε να δούμε ποιες είναι οι αιτίες, ποιοι κρύβονται πίσω από τα χτυπήματα, εφόσον και στο Βερολίνο φαίνεται όλοι να μιλούν για τρομοκρατικό χτύπημα, να περιμένουμε με ψυχραιμία και να ευχηθούμε να μην έχει συνέχεια αυτός ο εφιάλτης ο σημερινός. Τώρα, πριν μπούμε στην κουβέντα μας, θα ζητήσω ένα πρώτο σχόλιο και από τους συναδέλφους μου. Επ' αυτού υπήρχαν οι πληροφορίες έτσι κι αλλιώς. Θυμάστε τους 3-4 τελευταίους μήνες ότι επίκυνται χτυπήματα σε ευρωπαϊκές πόλεις. Νομίζω ένα πρώτο δείγμα γραφής είναι το Βερολίνο. Μακάρι να είναι και το τελευταίο.